Φιλοξενούμε τον κύριο Σπύρο Πλακούδα, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Ramadan Academy Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας από το Abu Dhabi. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε καθηγητά, διανύουμε το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου και μίας προαναγγελθήσας κατάστασης. Έτσι ακριβώς. Ούτως ή άλλως, μετά την αποτυχία της διπλωματίας, όφελα να αναμένουν άπαντες, πρωτίστως η ίδια η Ουκρανία, την εκδήλωση των εκπραξιών. Προημερών, ο Πούτιν είχε ανακοινώσει τα τέσσερα σημεία, ή μάλλον καλύτερα τα τέσσερα αιτήματα προς την Ουκρανία και την Δύση, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ θα μετέτρεπαν την Ουκρανία σε ένα κράτος δορυφόρο της Ρωσίας. Φυσικά, αρνήθηκαν και οι Ουκρανοί και οι Δυτικοί να εξετάσουν καν τα αιτήματα αυτά, οπότε ο Πούτιν προχώρησε στο πλάν B, δηλαδή την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δύο αποσχηθησών επαρχιών, ναι, και στη διεξαγωγή μιας γενικευμένης εισβολής, όχι όμως για την κατάληψη και άλλων εδαφών στα νότια και ανατολικά, ναι, αλλά για την ανατροπή του φιλοδυτικού καθεστώτος στο Κίεβο. Αυτό το που δηλαδή ονομάζουμε regime change, αλλαγή καθεστώτος. Οπότε θα βάλει φρένο. Αυτή τη στιγμή έχουν προελάσει έως τα περίχωρα της πρωτεύουσας. Σωστά. Το Βίζοροντ, οι Ρώσοι, δια δύο οδών, και δηλαδή μέσω μιας αεροαποβατικής ενέργειας, αλλά και μέσω του χαλίβδινου θώρακα των ρωσικών δυνάμεων μέσω της Λευκορωσίας. Άρα, ουσιαστικά πρέπει να αναμένουμε τις επόμενες ώρες, ναι, τις οδομαχίες στα περίχωρα της πρωτεύουσας, αν όχι εντός της ίδιας της πρωτεύουσας, γιατί ακριβώς έχει οριστεί η πρωτεύουσα της Ουκρανίας ως ο υπαριθμόν ένα στρατηγικός στόχος του Πούτιν. Αυτό που ονομάζουμε εμείς στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής, το κέντρο βάρους. Άμα δηλαδή εσύ χτυπήσεις, και μάλιστα χτυπήσεις αποφασιστικά, το κέντρο βάρους του αντιπάλου, ναι, τότε τον οδηγείς στην ήττα και στη συνθηκολόγηση. Μάλιστα. Και αυτό προσδοκά ο Πούτιν. Ένα δηλαδή blitzkrieg, ένα κεραυνοβόλο πόλεμο στις αχανείς στέπες της Ουκρανίας, όπως και κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προτού προλάβουν να αμυνθούν επιτυχώς οι Ουκρανοί και το κυριότερο να τους υποστηρίξουν είτε διπλωματικός και οικονομικός είτε στρατιωτικός οι φίλοι και σύμμαχοί τους από τη Δύση, όπως η Πολωνία. Στη Δύση θα πήγαινα. Στη Δύση θα πήγαινα αν θα εμπλακεί στρατιωτικά στην όλη υπόθεση ή αν θα επιδιώξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά κάποιο τρόπο το επόμενο διάστημα ολοένα και περισσότερες περιοχές της Ευρώπης να ευθυγραμμιστούν με το ΝΑΤΟ και με τις συγκεκριμένες τις πολιτικές συγκεκριμένες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλλον το δεύτερο θα ισχύσει. Δηλαδή, οι ΗΠΑ πλέον δεν θα ανεχθούν ούτε μία παρέκκληση από την κεντρική γραμμή του ΝΑΤΟ. Και αυτό βεβαίως πρωτίστως αφορά την Τουρκία, η οποία έχει υιοθετήσει την πολιτική του επιτίδη ουδέτερου στην Ουκρανική κρίση. Κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία ή η Λιθουανία, προχωρούν ένα βήμα παραπέρα και απευθύνουν μία έκκληση στην ηγέτιδα δύναμη του ΝΑΤΟ, στη ΣΥΠΑ, να παράσουν μια στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτό, όπως κατανοείτε και εσείς, ναι, θα σημάνει μια μεγάλη κλιμάκωση, γιατί αν για τον οποιοδήποτε λόγο συμβεί ένα ατύχημα, μια σύγκρουση μεταξύ ρωσικών στρατευμάτων και πολωνικών εντός του εδάφους της Ουκρανίας, αυτό αργά ή γρήγορα θα συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα, προς το παρόν, οι ΗΠΑ προσπαθούν τουλάχιστον να πρώτον σταματήσουν τις όποιες επαφωτερίζουσες στάσεις των Γερμανών, των Τούρκων και άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ και δεύτερον να χαλιναγωγήσουν κάπως αυτούς τους πιο ακρεφνείς εντός του ΝΑΤΟ, βλέπε Πολωνούς, ούτως ώστε να μην οδηγηθούμε σε μία μείζωνα κλιμάκωση λόγω ενός ατυχήματος. Αναφερθήκατε πάντα οι υπερδυνάμεις, ναι, προσπαθούν. Ολοκληρώστε. Πάντα οι υπερδυνάμεις, όπως και στον ψυχρό πόλεμο, όπως και αλλού, όπως και στη Συρία παραδείγματος χάρη, πάντα προσπαθούν να μετριάσουν τις μεταξύ τους διαφορές, ούτως ώστε να μην κλιμακωθούν οι όποιες εντάσεις σε μία σύραξη.
Υπάρχει περίπτωση οι εξελίξεις και το σκηνικό που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της Τουρκίας να φέρει πιο κοντά και κάτω από ποιες προϋποθέσεις την Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Εξαιρετικά εύστοχη η ερώτηση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εγώ ανήκω στους αιρετικούς, αυτούς δηλαδή που πρώτον υποστήριξαν ότι ο ΑΝΣΚ, αντικειμενικός σκοπός του Πούτιν, ήταν η αλλαγή του καθεστώτος και όχι η αρπαγή των εδαφών. Και δεύτερον, ότι η ουκρανική κρίση δεν θα οδηγήσει σε γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας, ίσα-ίσα θα την οδηγήσει σε κρίσιμα διλήμματα. Και ήδη συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει ένα κόστος, είτε με τη μία είτε με την άλλη επιλογή. Αν συνταχθεί με το ΝΑΤΟ, σας διαβεβαιώ ότι οι Ρώσοι θα τις ανοίξουν τα μέτωπα της Λιβύης και πρωτίστως της Συρίας, ιδίως λίγο πριν την νέα εκλογική αναμέτρηση το 23 και το άγχος του Ερντογάν για τα εκατομμύρια των Σύριων στο Ιντλίπ και αλλού στη Βόρεια Συρία. Εάν από την άλλη συνεχίσει να τηρεί τη στάση του επιτίδιου ουδέτερου, δηλαδή από τη μία πλευρά να συνεργάζεται με τη Ρωσία, βλέπε πυρηνικό σταθμό στο Ακουγιού ή S-400 παλιστική πύραυλη, και να συνεργάζεται και με την Ουκρανία, βλέπε προμήθεια των τουρκικών Μπαϊρακτά, τότε αυτό θα εκνευρίσει τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν θα ανεχθούν επαφωτερισμό εκ μέρους ούτε της Τουρκίας ούτε της Γερμανίας. Οπότε τα κρίσιμα διλήμματα για την Τουρκία μόλις αρχίζουν. Η πρεσβεία της Ουκρανίας ζήτησε από την Τουρκία πρώτον να κλείσει τα στερνά των Δαρδανελίων στη ρωσική ναυτική αρμάδα και δεύτερον να κλείσει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας για τα πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη της Ρωσίας, τα οποία θα διέλθουν εκ του εδάφους της για να ανεφοδιάσουν τις στρατιωτικές βάσεις Ρωσίας στη Συρία και στη Λιβύη. Η Τουρκία όμως έχει αρνηθεί να συμμορφωθεί σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, και η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει τις δράσεις της Ρωσίας, τις έκνομες δράσεις, και ούτε πρόκειται. Και δυστυχώς, ό,τι και αν διαλέξει η Τουρκία, όπως σας ανέφερα προλίγου, θα καταβάλει ένα μεγάλο κόστος. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ συμπερασματικά είναι ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα αριστερά, προς την Ανατολή, μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Η Ρωσία το 90 ήταν στο χείλος του Κρυμνού. Δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί στην επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Πλέον όμως, επί διοικήσεως Πούτιν, η Ρωσία έχει αυξήσει δραματικά την ισχύ της, κυρίως τη στρατιωτική ισχύ της, παρά τα όποια προβλήματά της βλέπει, δημογραφικό κτλ. Με αποτέλεσμα η Ρωσία τώρα να αμφισβητεί το status quo και ως αναθεωρητική δύναμη να προσπαθεί να το μεταβάλει προς όφελός της δια της ισχύως. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, αν λήξει νωρίς ο πόλεμος της Ουκρανίας με νίκη των όπλων της Ρωσίας, θα πρέπει να αναμένουμε ίσως μια περαιτέρω αμφισβήτηση του στους, όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως τις τρεις χώρες της Βαλτικής. Μάλιστα, να κλείσουμε λίγο με το σκηνικό το οποίο είχε διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο και αν θα διαφοροποιηθεί και προς ποια κατεύθυνση το επόμενο διάστημα. Βεβαίως. Υπάρχει από τη μία πλευρά η σχολή σκέψης που πρεσβεύει ότι ίσως ο Ερντογάν χρησιμοποιήσει έτσι το εγχειρίδιο Πούτιν για το Αιγαίο Πέλαγος. Και γι' αυτό το λόγο ανησυχούν για τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων για τη στρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ανησυχεί πάρα πολύ για την Ουκρανική κρίση και δεν θα ανοίξει εύκολα ένα νέο μέτωπο. Εμείς ούτως ή άλλως επανεξοπλιζόμαστε και μάλιστα συν το χρόνο ο επανεξοπλισμός Ελλάδος θα διαταράξει τις ισορροπίες του Αιγαίου υπέρ της Ελλάδος. Άρα, εάν οι Τούρκοι δράσουν, θα πρέπει να δράσουν άμεσα, προτού δηλαδή αυξηθεί κι άλλο η στρατιωτική ισχύ της Ελλάδος. Επί του παρόντος όμως, η Τουρκία έχει απορροφηθεί από την Ουκρανική κρίση. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο κλείνει αυτό το παράθυρο για την Τουρκία. Κάθε μήνας ωφελεί την Ελλάδα και όχι την Τουρκία. Κάθε μήνας που προμηθευόμαστε νέα οπλικά συστήματα, που κλείνουμε μεγάλες τρύπες στα εξοπλιστικά, που σφυριλατούμε περισσότερες στρατιωτικές συνεργασίες και συμμαχίες, αυτό κλείνει το παράθυρο για μια
στρατιωτική δράση που κατ' εμέ θα ήταν απονενοημένη ενέργεια, δηλαδή να επιτεθεί σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ εν μέσω της ουκρανικής κρίσης, ενώ η διοίκηση Biden απαιτεί από όλους τους φίλους και συμμάχους την απόλυτη ευθυγράμμιση. Θα ήταν αυτοκτονικό. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την τοποθέτησή σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη πρόσκληση. Τα φιλιά μου στην πατρίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά.